Κυρίες και κύριοι, το θέμα μας σήμερα είναι και επίκαιρο και βαθύ και θα έλεγα ότι είναι και βαρύ. Σήμερα το Αρχείο Πολιτισμού θα σας πάει σε ένα από τα πιο υπέροχα κομμάτια της ελληνικής γης, το οποίο δυστυχώς σήμερα πια δεν ανήκει στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Βόρειο Ήπειρό μας. Για μένα δεν υπάρχει Βόρειος και Νότιος Ήπειρος, αυτά είναι μεταγενέστερα τερτύπια. Μία είναι Ήπειρος και αδιαίρετη. Και ο λόγος που θα πάμε εκεί δυστυχώς δεν είναι ευχάριστος. Δεν θα πάμε εκεί επειδή θα κάνουμε τουρισμό, επειδή θέλουμε να προβάλλουμε την ομορφιά του τόπου, επειδή κάτι ωραίο θέλουμε να σας πούμε από εκεί. Ο λόγος είναι ένα δυσάρεστο γεγονός που συνέβη πριν από 2 χρόνια. Έχουν καταλαγιάσει λίγο τα φώτα. Είδαμε τώρα, πέρασαν 2 χρόνια και κανείς δεν έκανε, δεν το θυμήθηκε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μην το θυμόμαστε. Μιλάμε για την δολοφονία του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος με αυτόν του τον μαρτυρικό θάνατο και με τον τρόπο που αυτό συνέβη και που ακόμα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς συνέβη και δεν έχουμε κάτι επίσημο εννοώ, έχει καταφέρει αυτό το παλικάρι να ανακαινήσει το θέμα το βορειοϋπειρωτικό. Κοντά μου έχω 2 φίλους που είναι από την φυσικά πιο στενή οικογένεια του Κωνσταντίνου, την αδελφή του, την Ερμιόνη, την Κατσίφα και τον σύντροφό της, τον Τιμολέοντα, τον Γεωργίου. Σας χαιρετώ και τους δύο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, είναι τιμητικό για μας. Έχουμε δει την ποιότητα των βίντεο των αρχείων πολιτισμού. Και για μας ήταν τιμητική αυτή η πρόσκληση να ανταποκριθούμε. Τιμολέοντα, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα ούτε κυτρινισμό παίρνουν, ούτε προπαγάνδα παίρνουν, ούτε εκμετάλλευση παίρνουν, ούτε μπορείς και να τα πεις και αλλιώς. Πριν από αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, βρε Ερμιόνη μου. Πάκαλα. Ο αδελφός σου, τι παιδί ήταν? Εγώ ο αδελφός μου ήταν το χαμογελαστό παιδί. Ναι. Με το χαμόγελο. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, σπάνια τον έβλεπαμε λυπημένο. Στο χωριό ήταν με ένα χαμόγελο, αυτό το λένε όλοι που το ξέρουν. Ήταν δοτικός πάρα πολύ, του άρεσε να προσφέρει, να βοηθάει. Πονούσε δηλαδή, δεν ήθελε να υποφέρει ο κόσμος. Βοηθούσε και άλλους ανθρώπους εκεί στα μέρη μας. Και πολλά πράγματα δεν τα ξέραμε και τα μαθαίνουμε τώρα. Έρχονται και σας λένε ότι ξέρεις, με έχει ναι, βοηθήσει. Ναι, με έχει ναι, βοηθήσει. Έρχονται διάφοροι και λένε ναι, τέτοια πράγματα. Ήταν δοτικός, ήθελε να προσφέρει γενικά και στο σπίτι του, αλλά και στο χωριό. Ήταν ένα χρυσό παιδί ήταν. Παλικάρι. Ξέρεις ότι τον παλικάρι, γνώρισα. Παλικάρι, μια χαρά παιδί. Στα συλλαλητήρια με τη σημαία, το παιδί με τη σημαία, mm-hmm. έτσι το ξέραμε. Ναι, 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 με την πελώρια. Αυτό που μου είχε κάνει περισσότερη εντύπωση από οτιδήποτε άλλο σε αυτά που είδαμε. Το γνώρισα λίγα λεπτά εκεί ναι. που γνωριστήκαμε ναι. στην αλληλεγγύη. Όταν το έμαθα, είναι το καθαρό βλέμμα του. Α, ναι. Το ναι. βλέμμα η αυτού αγνότητα. Του παιδιού. Ναι. Όποιος ναι. το έχει δει σε φωτογραφίες ή ζωντανά, σου μένει αξέχαστο. Μου το λένε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Είχε αυτή την αγνή ψυχή, αγνή καρδιά. Δεν πείραζε κανέναν, δεν έκανε διακρίσεις, δεν είχε ρατσισμό. Είχε αγάπη μέσα του, ήθελε να προσφέρει. Δεν είχε, ας πούμε, ένα μίσος προς τους Αλβανούς. Δεν ένιωθε μίσος για τους Αλβανούς ποτέ. Ίσα-ίσα που βοηθούσε και κάποιους εκεί, τους πήγαινε λάδι χωρίς να παίρνει χρήματα. Τους λυπότανε πάρα πολύ. Ακόμη και την αστυνομία λυπότανε εκεί που έπαιρνε 7
πάρα πολύ λίγα χρήματα. Mm-hmm. Τους λυπόταν πάρα πολύ και το έλεγε συνέχεια στη μητέρα μας, ότι η μάνα αυτή δεν παίρνουν τίποτα. Τίποτα. Σχολείο, επιδόσεις του. Ήταν καλός μαθητής, ήταν στα μαθηματικά, αλλά στα υπόλοιπα είχε μια δυσλεξία. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και ήθελε, από ό,τι ξέρω, να γίνει καλλιτέχνης, δηλαδή με την έννοια να είναι ξυλογλύπτης. Ναι, να... του άρεσε αυτό. Να ασχολείται με ήταν τη φύση, η δουλειά του, το επάγγελμά του. Να σκαλίζει κατά ξύλα. Κυρίως, δηλαδή, έκανε πολλά πράγματα, του έπιαναν τα χέρια του για όλα σχεδόν. Έχτιζε. Τέχνες, ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα. Mm-hmm. Και με την πέτρα και με το ξύλο. Είχε υπομονή, έφτιαχνε πολλά πράγματα με τα χέρια του, σημαία. Και έρχεται η στιγμή ναι. που πρέπει να πάει φαντάρος. Ναι, ναι, πήγε στις ειδικές δυνάμεις, ήταν επιλογή της συνειδητή η δικιά του αυτή. Το ήθελε πάρα πολύ, ήταν όνειρο. Και τα κατάφερε και πήγε. Πώς έφυγε από το σπίτι, τι σας είπε, πώς το ανακοίνωσε. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Να σας πω την αλήθεια, αλλά θυμάμαι ότι πάντα είχε τις σημαίες, είχε κάνει και τατουάζ μια σημαία. Όταν εγκρίθηκε να πάει στο... όταν έγινε αποδεκτός να πάει στις ειδικές δυνάμεις. Ναι. Κάνατε γιορτή στο σπίτι, κάτι τέτοιο. Χαρήκαμε πάρα πολύ, μας άρεσε πολύ αυτό, ναι. Ήτανε χαρούμενη η είδηση. Τιμολέοντα, περιέγραψε μου και εσύ τον Κωνσταντίνο, τον χαρακτήρα του, τον άνθρωπο. Εγώ τον γνώρισα διαμέσου της Ερμιόνης. Πριν μερικά χρόνια ερχόταν στο σπίτι της Ερμιόνης αρκετές φορές. Είχανε μεγαλώσει μαζί, είναι ένα χρόνο πιο μεγάλη η Ερμιόνη. Οι άλλες δύο αδελφές είναι πολύ μεγαλύτερες. Ήταν δεμένοι και αγαπημένοι σαν αδέλφια. Ήτανε πάρα πολύ ήρεμος. Μου κάνει εντύπωση. Ήρεμος. Ότι ήταν χαμογελαστός και ήρεμος. Και μάλιστα δεν είχε κάνει αρνητικές αναφορές για κανέναν άνθρωπο. Και δεδομένη τη όλη κατάσταση στην Αλβανία, νόμιζα ότι μπορεί να ήταν επιθετικό στι εκφράσει για του Αλβανού. Σα πληροφορώ ότι ήταν τόσο χαμογελαστό που ουδέποτε είπε κάτι να βρει κάποιου Αλβανού. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πάθο του που είχε για τη Βόρεια Ήπειρο και για τι σημαίε. Και όταν το ρώτησε γιατί ασχολείσαι τόσο πολύ με τι σημαίε, μου λέει εδώ στο Βουλιαράτη είναι θαμμένοι οι ήρωε του 40. Εκεί μέσα, ανάμεσα στα μνήματα, μεγάλωσα, έπαιξα. Για μας τα σχολεία και η σημαία μας είναι ό,τι μας ενώνει με την Ελλάδα, γιατί αυτή η απομάκρυση και το σπάσιμο των ριζών της Ελλάδος από την αλβανική πολιτεία, που δεν θέλουν ούτε εκκλησίες, αλλά ούτε και την αφύπνιση της εθνικής μειονότητας, ούτε καν σχολείο και ελληνικά να γράφουν. Μέσα διώξεις δασκάλων υπήρξαν. Τον έκανε να θέλει και να νιώθει αυτή την νοσταλγία. Μου μίλαγε για το του Κοσμάτου Ιταλού, το μικρό εκκλησάκι και στην πλατεία του χωριού και το ποίημα. Είχαν μια αγάπη και δέος για όλους αυτούς τους ήρωες της Επανάστασης και ήταν η ζωή του. Ήταν όμως και το καταφύγιο της Γαλήνης και πάντα κοίταζε προς Ανατολή, προς την Ελλάδα. Γιατί αυτό του θύμιζε την ελεύθερη πατρίδα. Εκεί ένιωθε ότι η πατρίδα του ήταν σκλαβωμένη. Και όντως, όταν πρώτο πήγα στην Αλβανία μετά τη δολοφονία του, διαπίστωσα αυτό έκλεικτο, την ελληνική φλόγα για όλους αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους, τους υπερήφανους όμως, τους αξιοπρεπείς, τους λιγερόκορμους, απόγονοι μιας ομιλικής εποχής, ξεχασμένοι όμως εκεί και από την Ελλάδα, από μερικούς στην Ελλάδα, να έχουν τη φλόγα και τη χαρά να βλέπουν Ελλάδες. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κράτησαν να δουν το φρόνημα. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει ένα, ας το πω έτσι, μια σύνθεση μεταξύ σταλινισμού και Γκεστάπο στο όλο το παλιό το σύστημα της νοδομής, της εξουσίας που γινόταν από το Χόντζα, με κατάλοιπα πολιτιστικά εκεί που έχουν όσμωση με όλες αυτές τις κοινωνικές δομές που πόντισαν το υποσυνείδητο όλων αυτών των ανθρώπων, υπήρχε ένας διάχυτος φόβος από μια αόρατη αρχή ολοκληρωτικής μορφής, η οποία ανέτεια στους Έλληνες που δώσανε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει αυτή η σκληρή μεταχείριση, αυτό το μίσος. Θα φτάσουμε εδώ. Θέλω να μου περιγράψεις το χωριό. Το Βουλιαράτι είναι το πρώτο χωριουδάκι που ναι. συναντάει κανείς έχοντας από τα σύνορα. Μπαίνει γρήγορα, ναι, γρήγορα. Ναι. Σε 10 λεπτάκια έχουμε φτάσει. Ναι, ναι. Ωραία πολύ κοντά. Η πλατεία εκεί με τη σημαία την ζωγραφισμένη, με τα ωραία κτίρια, ναι. τα πέτρινα, τα παλιά. Αλλά είναι μια Ελλάδα του 50. Δηλαδή είναι 50 ναι, χρόνια πίσω. Είμαστε πολύ πίσω, ναι, ναι, ναι. Σε τι συνίσταται αυτό,
Δηλαδή δεν βοηθιέστε από τις δομές της κρατικής Αλβανίας, όχι, το όχι. Να μην υπάρχει ένας δρόμος μεγαλύτερος, να μην δεν νομίζω ότι έχει ξοδευτεί κάτι από αυτή τη χώρα για εμάς. Δηλαδή, δημόσιο χρήμα, ενώ για δημόσια έργα. Για δημόσιο χρήμα, ναι. Και οι δρόμοι ακόμα είναι από ευεργέτες δικούς μας, που είναι στην Αμερική, που είναι σε όλο τον κόσμο. Να πω για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, ένα αυτοκίνητο πάει, έτσι. Μιλάμε για δρόμο ναι, που είναι στην με το ζόρι δύο αυτοκίνητα. 10 λεπτά, 5 λεπτά, την Κακαβιά είναι. Ναι, είναι, έχει δρόμους, ναι. Απλά είναι, ναι, είναι λίγο στενά. Είναι στενά. Πες μου κάτι. Πόσοι κάτοικοι είναι τώρα στο Βουλιαράτι, περίπου? Τώρα πώς είναι, 200. 200. Περίπου. Είναι όλοι ελληνικής καταγωγής ή είναι από τα μεικτά χωριά? Είναι αμιγώς ελληνικά. Εγώ το ξέρω, ρωτάω όμως γιατί πρέπει να το πεις, ζουν έτσι. Ζουν μόνο βορειοπηρώτες, μόνο Έλληνες. Ζουνε μόνο Έλληνες. Μόνο Έλληνες. Υπάρχει, τιμολέοντα, μέσα στη συμφωνία της ανακήρυξης της ελληνικής μειονότητας, ένας όρος που λέει ότι αυτά τα χωριά, τα εντελώς ελληνικά, τα αμιγώς ελληνικά χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας, δύο φορές το χρόνο, σε δύο γιορτές, εθνικές κομβικές εορτές, 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου, μπορούν να κάνουν τις γιορτές της Ελλάδος, τις εθνικές γιορτές της Ελλάδος. Έτσι είναι, αυτό ξέρω. Τις σημαίες τους. Γινόταν πάντα αυτό? Πάντα, ναι. Ωραία. Ναι. Κάνατε και παρελάσεις. Κάνετε και μια μικρή παρέλαση. Μικρές παρελάσεις, ναι, τα σχολεία με τα παιδάκια. Ισχύει αυτός ο όρος, λοιπόν? Το ότι, γιατί λέω, το λέω, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Κωνσταντίνος ήταν ένας άνθρωπος που ξαφνικά, μέσα ξαφνικά, λέω ότι γράφονται και τα έχετε αντιμετωπίσει, μέσα σε ένα καθεστώς που ευνομούμενο εντός μιας πολιτείας που λειτουργούσε, σήκωνε σημαίες και έκανε, ήταν η ημέρα η συγκεκριμένη που έγινε, ήταν εθνική εορτή. Βέβαια. Και είχε κάθε δικαίωμα και να σημειοστολιστεί το χωριό. Ήταν δημοκράτης. Έτσι. Είχε κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό που ελληνική λέει σημαία και να στολίσει. Ναι, τώρα θίξατε ένα πολύ χωριό. Σημαντικό θέμα. Όντως, η συνθήκη του 14 προέβλεπε με την υπογραφή των τριών μεγάλων εγκύτριων δυνάμεων την πλήρη αυτονομία και αυτοδιοίκηση, μάλιστα με αστυνομία και αυτοδιοίκηση από ελληνικής πλευράς της μειονότητας, τα δικά τους να είναι εκεί και φυσικά να έχουν ελευθερία γλώσσας και ελευθερία παιδείας, σημαίας, παιδείας και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Το 14 αυτό. Το 14. Στην ανακήρυξη. Στην πράξη ατόνισε από αυτό το σκληρό, πάρα πολύ σκληρό καθεστώς του Χότζα, το οποίο ήταν ομοδιάτης του Στάλιν ο κύριος Χότζα, και επέβαλε μια θεία, μια διωγμό της Ορθοδοξίας και όλων των θρησκειών, επέβαλε αυτό το σκοτεινό νέφος του ολοκληρωτισμού της, ας το πούμε, ολοκληρωτικής ιδεολογίας του σκληρού κομμουνισμού, συγκρούστηκε παρόλα αυτά και με τους Σοβιετικούς, γιατί υπήρχε χαμηλό επίπεδο και υπήρχε και πολύ μουσουλμανικό στοιχείο. Είχαν μπλέξει αυτόν τον, ας το πούμε, αριστερό ιδεολογικό τους παρελθόν με εκείνες τις μορφές και θρησκευτικής μορφής του μουσουλμανισμού που εκπολεύεται από ένα... Ένας φονταμενταλισμός, δηλαδή. Φονταμενταλισμός. Περίεργος. Και ξέρετε, πήγαινε μου κάνει εντύπωση ότι δεν σκέφτονται έξυπνα, γιατί αυτοί ήρθαν εδώ πέρα. Ήρθαν ακόμα και Τούρκοι, ήρθαν στο φως Ελλάδος. Είναι εμείς συμπεριφορά το ειδήσι. Κατάλοιπο που έχει μείνει η αυταρχική συμπεριφορά. Δεν εφρόντισαν να υποφιλωθούν από τον ελληνικό πολιτισμό. Εάν ήταν φιλικοί προς Έλληνες, να μάθουν πολλά πράγματα όπως έμαθα όλη η Δύση. Ωστόσο, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού είναι στην Ελλάδα. Να μελετήσουν, να υποφιληθούν από τη σχέση γειτονίας. Υπάρχει μια αντίφαση. Έρχονται μετανάστες σε εκατομμύρια Αλβανοί, όπου πανίγουν τα σύνορα, άρα δεν δέχονται αυτό το παλιό σκληρό καθεστώς που κατέρευσε το κομμουνιστικό, το καραπέτασμα, και έρχονται εδώ στην δυτικό κόσμο. Έρχονται, υποφελούνται, διευημερούν και από εκεί όσοι μένουν φαίνονται σκληρά. Αυτή η αφιθυμία ή, ας το πω, η σχιζοφρενική διάσπαση ξεκινάει με βιώματα και με ψυχικά τραύματα και μίσους τα οποία συντηρούνται από φονταμεντιστικές, ας πούμε, παραδόσεις. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Ένα μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον.
σηκώρε μαμά και γιο μου, πως εκαθόταν ώρα σε ένα προσκεφαλάκι Κώστα. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση. Κυρίες και κύριοι, εδώ μέρος δεύτερον αρχείων πολιτισμού και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τον πολιτισμό που θα πρέπει να διέπει τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Προσπαθούμε και τον ψάχνουμε εκεί τον πολιτισμό στα βορειότερα των συνόρων μας, πουθενά ούτε δυτικότερο ούτε ανατολικότερο το βλέπω. Δυστυχώς δεν είμαστε Ελβετία, γύρω γύρω έχουμε κάποιους γείτονες που δεν μας κοιτάνε με καλό μάτι και έτσι... Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε πολιτισμό. Ο πολιτισμός λέει ότι οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται και οι υπογραφές πρέπει να είναι σεβαστές. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, και έχουν πέσει οι υπογραφές από το ίδιο το ακριβώς. Αλβανικό κράτος. Ακριβώς. Οι συνθήκες, οι υπογραφές. Και το ράμα. Από τους ίδιους. Και τον ίδιο τον τωρινό πρωθυπουργό της χώρας. Ναι, να τηρούνται. Παρ' όλα αυτά στην πράξη δεν έγιναν αυτά. Δεν εφαρμόστηκαν. Και αυτό που με προβληματίζει. Για να μιλήσουμε αντικειμενικά και να μην πέσουμε στην παγίδα για βιαστικά και επιθετικά συμπεράσματα. Εγώ βλέπω ότι προκλήθηκε ο Κωνσταντίνος από ένα αστυνομικό τοπικό που ερχόταν συχνά εκεί και γιατί επειδή πήγαινε στα σχολεία και βοηθούσε, έδινε βιβλία, είχε επισκέβαζε τις εκκλησίες που δεν τις έλεγαν τις εκκλησίες. Είχε στοχοποίηση. Και επειδή είχε εθνική δράση, του κάνανε bullying. Ενοχλούσαν, του έκαναν αυστηρές συστάσεις, του έκαναν και αυστηρή, πολύ αυστηρή μεταχείριση μέσα στα τμήματα, όπως ακούσαμε χθες από τον γαμπρό το κύριο. Τον βασανίσανε, ακούσαμε την προηγούμενη μέρα. Αυτό όμως που σε μένα έχει δώσει συνέντευξη ο Σακελαράκης. Ναι, ναι. Ο Σακελαράκης. Μετά έχει πει.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Αυτό είναι προκλήθηκε λοιπόν το Ορθόδοξο Ιστοδείο, ήταν η μέρα που θα γιορτάζανε μέρα. Και η συμφωνία για την αποκομιδή των οστών των ηρώων του 40 μεταξύ αλβανικής κυβέρνησης και ελληνικής. Κάποιοι όμως θέλανε να χαλάσουν την όλη γιορτή. Και τι κάνανε. Με ευθύνη του κράτους, δηλαδή του αστυνόμου του Κιανί Πέτσι, έτσι μας είπαν ότι λέγεται, και από κάποιους μυστικούς που αλουνίζανε τη αστυνομία στην Κιουρίμη αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες εκεί στο χωριό. Θέλανε οξύτατο επεισόδιο. Προκαλέσαν τον Κωνσταντίνο με την απειλή πιστολού να κατεβάσει τη σημαία. Τον χτυπήσανε δηλαδή στο ευαίσθητο σημείο. Βία, δηλαδή, και μπορεί ενδεχομένως να τον χτύπησε κιόλας. Πάντως έβγαλε τον πιστόλι και μάθαμε ότι πυροβόλησε. Και μετά πώς να μην αντιδρούσε. Αναγκάστηκε να αμυνθεί. Αλλά το ερώτημα είναι, και μετά είναι γνωστή ιστορία. Καταδιώχτηκε, πήγε πάνω στο βουνό, δεν είχε εκεί το όπλο και εκτελέστηκε στο ίδιο σημείο. Δεν είχε όπλο, αδερφός. Στο ίδιο σημείο. Δεν είχε όπλο. Θέλω να ρωτήσω ήτανε να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιοι ανεκέφαλοι... Να μας πούνε γιατί τον δολοφονήσανε. Δεν είχε όπλο, αδερφός μου. Εκεί πάνω, αν πάτε και αν έρθει και δείτε, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να κινδυνεύσει. Πρώτον, είναι μακριά από το χωριό. Δεύτερον, δεν έχει να... πράγματα να καλυφθείς, να κάνεις πόλεμο, να... Και μάλιστα περίμενε μια ώρα. Ήπιε νερό, του περίμενε. Μπορούσε να διαφύγει στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι. Μπορούσε η να αρχή, η αρχή του κακού. Και για τις δύο χώρες. Και για τον Κωνσταντίνο. Η μοιραία κατάληξη. Ποιον εξυπηρετούσε. Για μένα εξυπηρετούσε να σκεφτούμε σφαιρικά. Αυτό που θέλει αποσταθεροποίηση. Αποσταθεροποίηση της σχέσης φιλίας Ελλάδος-Αλβανίας. Αποσταθεροποίηση και του τότε πρωθυπουργού του Ράμα. Ο οποίος έμαθε ότι είναι η μητέρα του είναι ελληνικής καταγωγής. Και μάλιστα είναι γιατρός, αν θυμάμαι καλά, ή είχε φιλίες με κάποιους γιατρούς στα Γιάννενα. Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος γεννήθηκε από ελληνίδα μάνα να μπορεί να φέρεται τόσο σκληρά στους πατριώτες του, τους ειδοποιητές, τους Έλληνες. Μήπως κάποιοι μουσουλμάνοι, ενδεχομένως από τον Ερντογάν οδηγίας, βλέπαμε την κλιμάκωση της έντασης. Να θέλανε να εγκλωβίσουν το Ράμα σε αυτό το έγκλημα, να προσπαθήσουν να το μπλέξουν αν δεν έχει σχέση ηθικής αυτουργίας, αλλά εν πάση περιπτώσει με την όλη ιστορία αυτή να τον εγκλωβίσουν σε μια δραματική κατάσταση μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής κοινότητας, να κόψουν τις γέφυρες επικοινωνίας σε βάρος της αποκομιδής των οστών των ηρώων του 40 και σε βάρος. Ναι, αλλά πρακτικά για το θέμα του Κωνσταντίνου. Ναι, προσπαθώ να καταλήξω το συμπέρασμα. Σε βάρος των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ποιοι είχαν τώρα αυτό το συμφέρον. Αυτή που θα έλεγα, μια πρώτη σκέψη είναι οι ναζιστές. Μόνο οι ναζιστές που ήταν σύμμαχοι των Αλβανών τότε, οι Γερμανοί, αυτοί κυνηγήσαν τους Έλληνες. Και αυτά τα κατάλληλα έχουν μείνει εκεί και θέλουν αυτοί οι ναζιστικοί σύμμαχοι, όπως και οι Τούρκοι ήταν σύμμαχοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των Γερμανών, των ναζιστών, θέλουν αυτή την κατάσταση. Η άλλη άποψη. Να είναι πολιτικοί μουσουλμάνοι που δεν θέλουν έναν χριστιανό το Ράμα να είναι στο τιμόνι και να θέλουν μουσουλμανικοί να αλλάξει κατάσταση και να λάβουν μουσουλμάνοι. Και λέω μουσουλμάνοι γιατί η προηγούμενη κατάσταση ο Περίσα κατάγεται από το Κόσοβο και υπάρχει μια τάση μεταξύ Κωσόβου και να γίνει μεγάλη Αλβανία. Οι Κωσοβάροι είναι πολύ σκληροί, πάρα πολύ σκληροί εθνικιστές. Και το άλλο, μήπως με αυτόν τον τρόπο και είδαμε δημοσιεύματα. Ότι εμπλέκεται με την μαφία ο Ράμα, τον κατηγόρησε ο Περίσσα ότι παίρνει κοκαίνη, του βγάλανε κάποιο ιστορικό ψυχιατρικής νοσηλείας και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Προσπάθησαν να τον εγκλωβίσουν, αν δεν έχει σχέση, να τον συνδέσουν με τη μαφία και να γίνει έρμεο της μαφίας που το σώστε μπλέκοντας να τους κάνει τα χατήρια. Ναι. Ποιοι συμφέροντα παίζουν. Παρόλα αυτά βλέπουμε τα ίδια πράγματα να τα κάνει και στη Χιμάρα. Ναι, δηλαδή να κρεμίζει σπίτια, ναι. Να παίρνει περιουσίες. Ναι, δηλαδή δεν εγκλωβίζεται αυτή η συμπεριφορά σε ένα χωριουδάκι στους βουλιαράδες. Όχι, όχι, είναι γενικό. Είναι γενικότερη η συμπεριφορά αυτή κατά των Ελλήνων των Βόρειων. Τα δικαιώματά μας θέλουμε, τα δίκαια ζητούσε ο αδερφός μου. Αφού παντού υπάρχει μυστική αστυνομία. Να το πάμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Το λέω και κάνω ανακρίσεις σας. Επειδή σπούδασα ιατρική και τελείωσα με άριστα την ψυχιατρική και πάντα μελετούσα, με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα ψυχής. Πιστεύω ότι η βία
όλα αυτά, η ναρκιστική παντοδυναμία, η νηπιακή ναρκιστική παντοδυναμία που αντιδούμε σε έναν ηγέτη, παραδείγματος χάρη στον Ερντογάν ή σε κάποιους άλλους. Τι εξυπηρετεί αυτό? Αυτό εξυπηρετεί μια σχέση κακή με τη μητέρα. Πάντα αυτός που αισθάνεται, που είναι σκληρός, που έχει αποσυνδέσει το σύναισθημά του και αποξενώνει ένα κομμάτι της προσωπικότητάς του σε συγκεκριμένη, ας πούμε, το θηλυκό αρχέτυπο, το μητρικό αρχέτυπο, όταν η μητέρα δεν παίρνει το παιδί να το αγκαλιάσει, να το χαϊδέψει, να το νευρικό του σύστημα να ανέβει, να αναπτυχθεί φυσιολογικά, δημιουργεί μια δυσπιστία και να θεωρεί ότι τον κόσμο εχθρικό. Εχθρικό. Ότι όλοι οι άλλοι απέναντί μας επιβολεύονται. Και τι γίνεται? Δημιουργείται μια παρανοϊκού τύπου σχιζοειδούς ή παρανοϊδούς ή παρανοϊκής κατάστασης, όπου νομίζει ότι ο άλλος επιτίθεται, ενώ στην ουσία εσύ προβάλλεις την επιθετικότητα στους άλλους. Και πώς γίνεται αυτή η σχάση του υποσυνείδητου του υποκειμένου? Ίσως από τραυματικά βιώματα, ίσως και από διπλά μηνύματα. Δηλαδή, φανταστείτε ένα πατέρα μουσουλμάνο στο νεαρό μικρό παιδί να του μεταδίδει μηνύματα και να του λέει οι Έλληνες είναι κακοί, είναι έτσι κτλ. Η μητέρα να του λέει τα αντίθετα. Δημιουργείται λοιπόν με αυτά τα αντίθετα συναισθήματα, αντίθετα βομβαρδισμό μηνυμάτων, αυτό που λέγεται στην ψυχιατρική ο διπλός δεσμός του Μπέιτσον. Δηλαδή, αντίθετα μηνύματα μπορούν το πειραματόζω να το σχιζοφρενικοποιήσω. Ωραία, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν για τους κυβερνώντες, πάνε να τα βρούμε τον ψυχολόγο του. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει. Λέω γιατί τώρα πρόσφατα ο Ερντογάν κάτι είπε για τον Μακρόν και νομίζω ότι είναι ανάποδα. Παρανοϊκή προβολή πρέπει να είναι. Να το πούμε και επιστημονικά έτσι. Να ξαναγυρίσουμε στην αποφράδα μέρα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει μια εθνική επέτειο. Δεν είχε όπλο ο αδερφός μου. Δεν είχε όπλο. Το είπαν, κατέβασε σημαία. Την είχε βάλει από νωρίς τη σημαία. Εγώ την ανέβασα, του είπε. Η σημαία έπρεπε να πει, διότι δικαιούτο να πει βάση του νόμου. Γιατί δικαιούτο. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ήταν μια πράξη παράνομη ή εξτρεμιστική. Όχι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Πάμε ένα δεύτερο. Ήταν μόνος του. Έχουν υπογράψει. Λοιπόν, του είπανε, κατέβασε τη σημαία μετά. Εγώ την έβαλα, του λέει, θα την κατεβάσω. Πηγαίνετε εσείς, λέει, άμα είστε άντρες, κατεβάστε. Και του δείχναν το όπλο, του κάνανε δειλή. Άναντρη. Και τον απειλούσανε. Την ώρα που γίνονται αυτά, εκείνη την ημέρα, 50 μέτρα πιο κάτω, 60 μέτρα πιο κάτω από αυτό το σημείο, υπήρχε κλιμάκιο της ελληνικής κυβέρνησης, της τότε ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν η υπουργός εκεί πέρα. Ήταν η υπουργός, κυρία Σουρανή. Ήτανε υπουργός. Όχι, ήταν η πρέσβηση, κυρία Σουρανή. Η υπουργός ήταν η κυρία Ζορμπά του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η κυρία Ζορμπά, η Μυρσίνη Ζορμπά. Ήταν υπουργός εκεί. Ήταν επίσημο ελληνικό κλιμάκιο. Βέβαια. Και είχαν ενημερωθεί από νωρίς το πρωί, έχω ακούσει από πάρα πολλά άτομα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είχαν ενημερωθεί, βεβαίως, είχαν ενημερωθεί. Και δεν δώσαν την πρέπουσα σημασία. Δηλαδή, κάτσε, εδώ πέρα μιλάμε για μια εδώ πέρα μιλάμε για ένα bullying. Εδώ πέρα έτσι μιλάμε για μας είπαν ότι δεν δώσαν. Αυτό ακούσαμε, τι να σας πω, από πολλούς ανθρώπους εκεί. Λένε όλοι το ίδιο πράγμα. Και εμείς θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα να ελεγχθούν. Δεν είπαμε να τους πάμε, να τους ανθρώπους, αλλά να ελεγχθούν. Να δούμε την αλήθεια τους. Ναι, να βρούμε την αλήθεια. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία. Από την πλατεία του χωριού, την οποία την ξέρουμε, μέχρι το σημείο που έγινε, που ήταν αυτοί όλοι μαζεμένοι. Πόση απόσταση είναι, 100 μέτρα, ούτε? Από την πλατεία, όχι, 50 μέτρα. 50, όπως είπαμε. Ναι. Και φτάσανε και αστυνομικά οχήματα και φτάσανε και στρατιωτικά οχήματα που κυνηγούσαν τον Κωνσταντίνο για να επέμβουν. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί πέρα δεν κάναν τίποτα. Δεν άκουσαν τίποτα. Δεν βγήκαν έξω να πούνε, ρε παιδιά, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Γιορτή έχουμε εδώ πέρα. Οι δικοί μας τίποτα του χωριού, φοβισμένοι. Κάποιοι μας είπαν ότι τους ενημερώσαν τους επισήμους. Όπως πάντα, αυτός ο φόβος. Αλλά κάποιοι από αυτούς είχαν κλειστά τα κινητά τους. Δεν ξέρω αν έπρεπε και θα όφυλα να εκτοκαθηκόντω να ενημερώσουν την κυβέρνηση ότι εδώ υπάρχει ένα επεισόδιο σε εξέλιξη. Εδώ, ξέρετε, επισκέφτομαι και το απίθανο. Κάποιοι από αυτούς που κάνουν τους πατριώτες να πήραν ίδιοι τηλέφωνο. Αυτούς τους Έλληνες εκεί που κάνουν τους πολιτικούς, πολιτικάτιδες, να τους σε ένα απόσυρση, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς. Έπρεπε να ενημερώσουν τους ανωτέρους. Δεν έπρεπε να ενημερώσουν. Είχαν ενημερωθεί από νωρίς το πρωί, ξέρω εγώ. Έτσι, να πήγανε κάποιοι και είπανε κάποιοι κύριοι εκεί επίσημοι ότι αφήστε τους, θα τον πιάσουν. Έτσι είπανε. Μάλιστα.
Μέχρι εδώ, στο χωριό κάποιοι μέχρι εδώ, μέχρι εδώ άκουσα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, δεν ξέρω. Μάλιστα. Να το θυμίσουμε αυτό. Υπάρχει ένα-δύο καφενεία που πάνε η Αλβανία αστυνομική, πήρε τους καφέδες. Θέλουμε το που ζητούμε. Υπάρχει είναι... φήμη διάχυτη ότι αυτοί είναι άνθρωποι των Αλβανών εκεί, γιατί υπάρχουν κάποιοι, μας το είχε πει η μαμά της, ότι παίρνουν μισθό από το αλβανικό καθεστώς για να διώκουν τους Έλληνες, να καταναλύουν. Μιλάμε τώρα για φαινόμενα κατοχής ακόμα της Γεστάπο, υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Δυστυχώς συμβαίνει. Τελειώνει το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπαίνουμε στο τρίτο μέρος, που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα δείτε ποιο είναι αυτό. Μείνετε μαζί μας. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Τρίτο μέρος εκπομπής αρχείων πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός λέει, ο σήμερα πολιτισμός, το διεθνές δίκαιο, λέει ότι όταν έχουμε ένα θάνατο, μια δολοφονία, οι αρχές κάνουν ανακρίσεις, κάνουν νεκροψίες, βγάζουν ιατροδικαστικά πορίσματα και ενημερώνουν τους συγγενείς το και το συνέβη. Και μετά ο συγγενής θα κοιτάξει να τα πάει στη δικαστική οδό, θα το αφήσει έτσι, αν δεν έχει γίνει τίποτα θα μείνει στα μνημόσυνά του κλπ. Δεν λέει πουθενά το διεθνές δίκαιο, το ανθρώπινο δίκαιο, ότι δεν θα κολυσιεργήσω και δεν θα σου πω ποτέ με ποιον τρόπο έφυγε ο άνθρωπος. Ερμιόνη μου, 2 χρόνια από τώρα έχετε στα χέρια σας ένα χαρτί που να λέει, όχι, επίσημο εννοώ, από ιατροδικαστική υπηρεσία αλβανική, ότι έτσι και έτσι και έτσι έγινε, αυτό και αυτό και αυτό το έβριμα έδειξε η εξέταση. Τίποτα. Δηλαδή εσείς δεν ξέρετε. Το απολύτως τίποτα δεν υπάρχει. Κανένα χαρτί. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, γιατί δολοφονήθηκε. Πού είναι ανακρίσεις γίνανε. Η αποδείξη, οι ανακρίσεις. Ο έλεγχος, όχι, τι ανακρίσεις. Η ιατροδικαστική έρευνα όχι, έγινε. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Πόρισμα του ιατροδικαστή έχετε τίποτα, στα χέρια σας. Τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε δεν ξέρετε αν έφαγε 1 σφαίρα, 2 σφαίρες, 15 σφαίρες, 40 σφαίρες. Από ό,τι είδαν οι δικοί μου που ήταν εκεί με τον γιατρό, πήγε ο γιατρός, αλλά δεν επέτρεψαν να πλησιάσει, να ελέγξει, να κάνει τη δουλειά του δηλαδή. Ναι. Δεν ο γιατρός της οικογένειας. Ναι, ο κύριος Βουγιουκλάκης, στις αρχές. Ξέρω, ναι. Δηλαδή, τον βάλαμε. 5 λεπτά τον αφήσαν και δεν τον επιτρέψαν να κάνει δουλειά. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε. Η ελληνική πλευρά τον έβαλε. Δεν ξέρουμε τα πορίσματα, αν χτυπήθηκε κιόλας, αν έχει σπασμένα πλευρά, αν οτιδήποτε άλλο. Ναι, αν δεν έχεις, το ξέρουμε. Ναι, ναι, γιατί μάθαμε ότι τον έχουν κακοποιήσει την προηγούμενη μέρα. Και φάνηκε. Από τη συμπεριφορά του στην οικογένεια φάνηκε αυτό, ότι, δεν ήταν, ότι κάτι συνέβαινε. Πώς φάνηκε δηλαδή.
Ήταν λυπημένος. Και φαινόταν σαν να πονούσε. Ένα χαρούμενο παιδί ήταν. Ναι, 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 ότι κάτι έχει συμβεί, κάτι συνέβαινε. Το κατάλαβε η μητέρα μας και μας το είπε. Τον είχαν βασανίσει, όπως είπε ο κύριος Σακελαράκης. Τον είχαν βασανίσει. Αλλά όλα αυτά βέβαια. Πόσο βάρη, μέσα στο αστυνομικό τμήμα μπήκανε. Να δούμε τίποτα. Οι οποίοι τον βασανίζανε με ρόπαντα, με μεγάλα ραβιά. Και του βάλανε μια μόνωση για να μην αφήσει. Αλλά τον χτυπάγανε για 5 ώρες. Και μετά από αυτό ήταν λυπημένος βάσει με μάνα του. Αλλά κοιτάξτε το βασικότερο. Δεν αφήσανε να τον έλυναν το δικαστή, να δει τη σωρό. Και υπάρχουν δύο σφαίρες. Γιατί να μην αφήσουν τον ιατρό δικαστή να κάνει δουλειά. Πού είναι το βίντεο από τον την καταδίκη. Τον είχαν ράψει παντού και τον είχαν πλύνει. Επιχείρηση. Ούτως ώστε, εάν υπήρχε ίχνος πυρίτιδας από επαφής πυροβολισμό, αφήνει ίχνη και στο δέρμα ή επασφαιριτώσεις εκεί πέρα. Ή παίρνουν δείγμα εκεί πέρα, μπορούν να ανοιχνεύσουν τα εγκληματικά εργαστήρια ή ακόμα και υποδόρια, αν υπάρχουν. Τίποτα, πρόκειται για συγκάλυψη. Επικάλυψη, να το βρούνε. Τον είχαν πλύνει, τον είχαν ράψει. Να φαίνεται λοιπόν μέσα σπλάχνα η πορεία των βλημάτων, αν είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω. Και αυτό με προβληματίζει. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μιλάω τώρα για θέματα σοβαρά. Εάν βλήθηκε το ελικόπτερο, η φορά θα ήταν από πίσω είσοδος στην πλάτη και προς τα κάτω. Εάν ήταν. Από αυτοχειρία που πήγαν κάποιοι πονηροί να το πούνε. Άστο αυτό. Όχι, ναι. Τώρα, σε θα έπρεπε να, να ήταν η φορά προς τα κάτω. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να πυροβολήσει με μεγάλο όπλο. Πώς έτσι δεν μπορεί. Δύο φορές τον εαυτό του δεν γίνεται. Αυτά δεν διέψευσε και η ίδια εισαγγελία. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι. Τον συνέλαβαν και τον σκότωσαν. Όπως είπαν ότι τότε διέρευσαν τα αλβανικά μέσα ότι έχει συλλευθεί. Ή τον πυροβόλησαν. Από κοντινή απόσταση. Από 12 μέτρα. Τον πυροβόλησαν με δύο σφαίρες στην καρδιά. Περιμένοντας, ας πούμε, χαμογελαστός. Γιατί και εδώ παίζει και ένα άλλο και θέμα. Και θέλουμε να μάθουμε γιατί. Και πώς. Και πώς, βεβαίως. Έχεις δικαίωμα να μάθεις πώς έφυγε. Έχουμε δικαίωμα, είμαστε οικογένειά του. Πώς έφυγε ο άνθρωπός σου, έτσι. Είναι ο ήρωάς μας. Όλοι το έχουμε κατάλαβει. Είναι ο ήρωας όλων των Ελλήνων. Και ξανασυνέλαβε. Αλλά εμείς είμαστε οικογένειά του. Και πάντα θα είμαστε οικογένειά του. Και θέλουμε το πώς και το γιατί. Ξέρετε. Πάνω σε αυτό, αυτό να καταλάβουμε. Είναι μια σημαντική αυτά. Υπεύθυνοι όλοι. Μια... Ότι εμείς είμαστε η οικογένειά του και θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί. Αυτά συνέβησαν επί κυβερνήσεις απελευθέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ καλά κάνουν και τρέχουν για την υπόθεση Φίσα, για άλλους και για δικαιώματα. Εκεί ξαφνικά που ήταν ελληνικό πατριωτικό θέμα, δεν τους είδα να κάνουν κάτι. Την ίδια τέτοια. Και λέω τώρα έχουν επιλεκτικό ανθρωπισμό. Και τι, γιατί μιλάς λοιπόν. Από ανθρωπιστική απόψη. Αλλά αυτό πρέπει να γιατί εμφανίζονται υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους μουσουλμάνους, για τους Έλληνες. Πού είναι ο ανθρωπισμός. Και έχουμε λοιπόν, αφού λοιπόν αυτή είναι μη αυταρχική. Είναι υποκρισία, εντάξει. Είναι μη αυταρχική, έτσι λένε. Ότι είναι δημοκράτες, ότι είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν έχουμε σε ένα κράτος εκεί με ολοκληρωτικές πρακτικές, δεν δίνουν τη δικογραφία, δεν στείλανε ως όφηνε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει διαμέσου εκεί της Επιτροπής ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να υπάρχει εισαγγελέας που να υποπτεύει τη Ρενέα για τη δράση της. Πήγανε για να το σκοτώσουν ειδικές επιχειρήσεις ή για να το συλλάβουν. Αν υπήρχε εισαγγελέας, θα συνέλεγε τους κάλικες, τα όπλα, θα επόπτευε την αυτή και θα έπαιρνε εντολή από τον εισαγγελέα αν θα πυροβολήσει. Αν συνέτρεχε περίπτωση άμυνα, μόνο στην άμυνα θα πυροβολήσει η Ελληνική. Δεν έπρεπε να συλληφθεί ένα δικαστή. Δεν σκοτώνει ψυχρό. Οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές, τι σας είπανε, μπορούν να κάνουν κάτι όταν δεν έχουν τα στοιχεία. Οι ελληνικές αρχές. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Έλληνα εισαγγελέα, γιατί αφορά και Έλληνα πολίτη. Και βάσει του ποινικού δικαίου για ανθρωποκτονία κατά γνώστων, έχει ζητήσει τα ονόματα της Ρενέα και το όλο το υλικό. Η αλβανική πλευρά, τουλάχιστον το καλοκαίρι που πήγαμε, να βρούμε την Ανακρίτεια, λέει δεν μας έχουν στείλει οι Αλβανοί, παρόλο που έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια. Το όχι τώρα, τελευταία ασκήθηκε. Και κάναν δικαστήριο και στον πατέρα μου. Ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Το ξεχνάμε αυτό, ότι έχει γίνει και δεν έχουν κολλήσει, λοιπόν, δεν στέλνουν το υλικό. Και ξέρετε που είναι, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρώτον, ή κρύβουνε την άνωθεν εντολή που δόθηκε στην αλβανική αστυνομία, γιατί τότε ήταν υπουργός δημόσιας τάξης, εσωτερικών, να το πούμε, της Αλβανίας, ο κύριος Ράμα, είχαν παραιτηθεί δύο υπουργοί του με παρέμβαση της Μέρκελ και του εξωτερικού άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων για σκάνδαλα διαφθοράς με ναρκωτικά. Ένας από αυτούς ήταν αδελφός του υπουργού δημόσιας τάξης της Αλβανίας, για ξεπλήματα
σε χρήματα τζιχαντιστών σε καμία τράπεζα εκεί. Όχι σημαντικό. Όλα. Μα δεν θα τα και λύσουμε μισό όλα. Λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει αυτά. Έπρεπε τότε να αλλάξει η ατζέντα της δημοσιότητας. Με κάτι θεαματικό. Υπήρχε λοιπόν ομαδικά πειρά μέσα στη Βουλή κατά του Ράμα και τη διαφθορά τη κυβέρνησή του από την αντιπολίτευση τότε. Και τότε ξαφνικά ως διεμαγείας προκύπτει το θέμα Κατσίφα. Το ένα είναι αυτό. Έπρεπε λοιπόν σαν υπουργός και δημοσίας τάξης, ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Ράμα, να συνεννοηθεί με τον εκτελούντα χρέη Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κ. Τσίπρα, είχε παραιτηθεί ο κ. Κοτζιάς, και με τον υπουργό δημοσίας τάξης, την υπουργό κ. Γεροβασίλη, για το πώς θα χειριστούν αυτό το εθνικό θέμα. Να πάει εισαγγελέας. Να το πιέσει η ελληνική πλευρά να πει ναι, να πάει εισαγγελέα στην εθνική γιορτή. Μην έχουμε θύματα. Για φανταστείτε να πυροβολάνε μέσα στο πλήθος οι Αλβανοί. Δεν ξέρετε τι. Υπό τον πρόσημο ότι κάποιος Ελληνάς. Τον είπαν εξτρεμιστή. Τον είπαν. Μπορεί και ακόμη να το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό είναι άδικο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν ο αδερφός μου. Ερώτηση. Ανήκε σε κάποιο κόμμα ο αδερφός σου? Σε κανένα κόμμα. Ήταν δημοκράτης. Ένας βαθιά δημοκράτης. Που ήταν δοτικός και ήθελε να προσφέρει στα κοινά, στους ανθρώπους. Και στο χωριό. Πάμε λίγο. Για το καλό. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Δημοκράτης ήταν ο άνθρωπος. Ένας αγνός πατριώτης. Δεν ήταν εντεταγμένος σε κανένα κόμμα. Και μάλιστα για ένα κόμμα μου λέει καμία σχέση και μου είπε και κάτι. Τα έλεγε στη μάνα μου. Δεν είμαι με κανένα κόμμα. Ωραία. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Ναι. Έγινε ότι έγινε αυτό το κατάπτυστο γεγονός, το πολύ βαρύ γεγονός. Παράδειγμα. Συνέχιζαν όμως. Και ενοχλούσαν τους γονείς σου. Πάνω εκεί στο μικρό σπιτάκι σας, πάνω εκεί στην Ανηφόρα, είχατε δει διάφορα προβλήματα τρομοκρατίας. Θέματα τρομοκρατίας και δικαστήρια. Ναι, με ελικόπτερα να περνάνε 10 μέτρα από το σπίτι πάνω, 20 μέτρα. Με ντρόουν εκεί στον τόπο που έπεσε ο αδερφός μου να βάζουν και ντρόουν. Την επόμενη μέρα που τα κατέστρεψαν όλα, η αστυνομία προφανώς. Ναι, το προσκυνητάρι που πήγε να κάνει ο πατέρας μου, πάει να ανάψει ένα καντιλάκι στο παιδί του. Ναι, ένα γιατί κεράκι. Ακούστηκε ότι πήγε να χτίσει εκκλησία. Ναι, όχι ψέματα, εκκλησία, δεν είναι εκκλησία. Έτσι, για όχι, λέω για τη διαστρέβλωση των γεγονότων. Πώς κάνουμε τα προσκυνητάρια στους δρόμους. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Τίποτα και αυτό για να μην κατηγορηθούμε, δηλαδή, ότι άμα πάρει φωτιά εκεί πέρα, να μην κατηγορήσουν τους Έλληνες. Τι θα ενοχλούσε αυτό? Πού θα ενοχλούσε να εκφράσει το θρησκευτικό του συνέστημα ο άνθρωπος? Γέροι άνθρωποι είναι να μην μπορούν να πάνε να ανάψουν ένα καντιλάκι στο παιδί. Και γκρεμίστηκε αυτό. Τον γκρέμισαν. Δεν γκρεμίστηκε, τον γκρέμισαν. Ναι, αυτό λέω, γκρεμίστηκε από κάποιους και δικάστηκε ο άνθρωπος. Ναι, του κάναν δικαστήριο και δύο φορές οι εισαγγελείς εκεί παρατήθηκαν. Δύο εισαγγελείς παρατήθηκαν. Δεν θέλω να τον καταδικάσω τον άνθρωπο. Γιατί να τον καταδικάσω? Για ένα προσκυνητάρι. Δηλαδή είναι ύβρις. Ξέρετε τι με πικραίνει δηλαδή, εμένα. Πρέπει να δείξουμε και μια συνεργασία μεταξύ μας. Πώς θα συμβιώσουμε, πώς θα ζήσουμε. Πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Παρέμβαση. Ο Σεβασμιότατος. Εμείς δεν πειράξαμε κανέναν. Βοηθήσανε με το σεισμό την Αλβανία και καλά κάνανε. Ανθρωπιστικά. Πολύ καλά κάνανε. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο την Αλβανική κυβέρνηση που βοήθησε και να τους πει: εδώ έχουμε έναν χαροκαμένο πατέρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχασε το γιο του. Και θέλει να εκφράσει το θρησκευτικό του αυτό. Να ζητήσει μια άδεια ο ιερόνυμος και να πει: δώστε μια άδεια εκεί πέρα να σεβαστούν και να πάνε οι Έλληνες συντεταγμένα εκεί για τη θρησκευτική. Δηλαδή αδιαφορία. Δεν είδαμε. Εμείς να ξέρετε ότι αυτό καταδικάζουμε κάθε πράξη. Είναι και πατριώτης μου. Δεν μας αρέσουν οι ακρότητες. Συγγνώμη. Θέλω να το πω αυτό. Δεν είμαστε ακραία οικογένεια, ακραίοι άνθρωποι. Ούτε ο αδερφός μου ήταν έτσι. Οι γονείς μου είναι βαθιά δημοκράτες άνθρωποι. Έτσι μας μεγαλώσανε με τις αρχές, τις παραδόσεις μας. Είμαστε παραδοσιακή οικογένεια. Ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, με τους παππούδες μας πολεμήσαν οι παππούδες μας. Μας το έχουν μεταδώσει την αγάπη για τον τόπο μας. Δεν είμαστε ακραίοι, δηλαδή. Και αν έρχονταν, εκεί κάποιοι που θέλανε να κάνουν ακρότητες, εμείς θα τους αποτρέπαμε, θα τους διώχναμε, δεν θα τους θέλαμε και το έχουμε κάνει αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή να προκαλέσουμε κάτι, το μίσος ή τη βία ή να φαγωθούμε μεταξύ μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Δεν κάνουμε τίποτα. Κυρίες και κύριοι, με τα λόγια αυτά της Ερμιώνης θα κλείσουμε, της Ερμιώνης Κατσίφα θα κλείσουμε, το ότι δεν είναι αποδεκτή η βία από όπου και αν προέρχεται και κάτι παραπάνω. Έτσι. Ακόμη δεν είναι αποδεκτό
το να μην λειτουργούν οι νόμοι σε κράτη που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Είναι από τα βασικά ζητούμενα για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι αυτό που ακούσατε εδώ να συμβαίνει στη Βόρειο Ήπειρο κλπ. Είναι συμπεριφορά. Υπήρχε και στην Ήμβρο. Και χτυπάει η Τουρκία και στην Τένεδο την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή τη συμπεριφορά. Και αυτές, όπως είπε ο Τιμολέων Γεωργίου, τις προσβάσεις ή αν θέλετε τις πλαγιοκοπήσεις προς μια κυβέρνηση ενός άλλου κράτους. Κρατώντας λοιπόν τις σκέψεις μας ότι αυτό το παλικάρι μας έδωσε αιτίες και αφορμές να ξαναρχόμαστε και να πανερχόμαστε και να ξαναθυμίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πολύπαθη Ήπειρο, Βόρειο Ήπειρό μας, που με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, όποιος διαβάσει, ας δει πώς πρέπει να ήταν να ενημερωθεί ο κόσμος σήμερα αυτό. Η Βόρειος Ήπειρος, ας διαβάσει, το οποίο είναι ενισχύ το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, δεν έχει καταργηθεί, έτσι. Φυσικά. Ας τα διαβάσει αυτά και μετά ποιος μπορεί να το αμφισβητεί στην ελληνικότητά μας. Να γράψει και να πει ό,τι αρλούμπα του ήρθε στο κεφάλι, ό,τι διαβάσει στο Facebook, και ό,τι ράδιο Αρβίλα κυκλοφορεί στον κόσμο. Έτσι. Εμείς τιμούμε τον Έλληνα Λοκατζή, τον Έλληνα ήρωα, ο οποίος σηκώνοντας την ελληνική σημαία, όπως όφιλε και όπως ήταν νόμιμο να κάνει, σε μια εθνική γιορτή, όπως του επιτρέπει το κράτος να κάνει, τιμωρήθηκε γι' αυτό με το σκληρότερο και το στιγνότερο τρόπο στο 2018. Όχι το 50, όχι το 40. Έτσι. Που ίσως τότε να το φανταζόσουν να το περίμενες. Είμαστε στο 2018, πηγαίνουμε στο 2020, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δικογραφία δεν έχουμε, ιατροδικαστική έκθεση δεν έχουμε. Να δείξουν κατανόηση. Και αυτή η κοπέλα εδώ, αυτή η φίλη μου εδώ πέρα, αυτή η οικογένεια εδώ πέρα, ακόμα ρωτάει έτσι. Γιατί και πώς. Έχουμε που έχουμε τον πόνο μας. Έφυγε ο αδελφός μας. Με δύο λόγια, θα έλεγα ότι όλη αυτή η διαδικασία να μην βγάζουν δικογραφία και με την ενεργούν δικογραφία, υπάρχουν δύο λέξεις. Κατάχρηση εξουσίας. Είναι κακούργημα, ακόμα και για τους εισαγγελείς που δεν κάνουν τη δουλειά τους εκεί και δεν ελέγχουν και καλύπτουν τους αληθινούς δολοφόνους, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που θα πάει και στην Ευρώπη, μπορεί και στην ελληνική δικαιοσύνη, θα δούμε. Ένα θέμα του δικηγόρου. Αυτό λέγεται κατάχρηση εξουσίας. Και το δεύτερο. Αυτή. Υπέρμαχοι των δικαιωμάτων που ξέρουν και τη ιδεολογία τους στην αριστερή της Αλβανίας που τα είχαν μελετήσει τα ίδια ιδεολογικά κείμενα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δεν πήγανε κλιμάκια της αριστεράς να πάνε για να ζητήσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης από όλα τα κόμματα της αριστερά να πάνε εκεί για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Γιατί δεν πήγανε, μου κάνει εντύπωση. Κυρίες και κύριοι, μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά και τα μάτια σας στη Βόρεια Ήπειρό μας. Είναι ένα στολίδι έτσι. Της ελληνικής μας έτσι. Παράδοσης, φιλής και ιστορίας. Thank you.